Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους μάγκες. Μόλις κατεβήκαμε στο Γρουγιέρ, όπου βγαίνει και το περίφημο τυρί. Έχω να έρθω πάρα πολλά χρόνια και είχα έρθει με αυτοκίνητο, οπότε τώρα είμαστε λίγο χαμένοι. Πάμε προς τα εκεί και βλέπουμε. Πάμε να δούμε. Και ένα πιο ψηλό πλάνο. Είδα κόσμο κατεβαίνει από αυτό το μονοπάτι, οπότε λέω θα ακολουθήσω. Λοιπόν, θεωρητικά η παλιά πόλη και το κάστρο είναι πίσω από αυτό το λόφο. Θεωρητικά πάντα, έτσι. Έχει ένα κλεισάκι εδώ, πάμε να δούμε αν ανοιχτό. Βάντου, direct de la fermée, Gruyère. Οκ. Καλά, θυμόμουν από εδώ πάμε. Θυμόμουν τις αγελάδες βασικά. Εσύ κάθεσαι σκιά, ε! Σας έχουν φάει μύγες. Έχει πολύ κόσμο, έβαρθω νωρίτερα. Office the tourist, ok. Πάντως με το Πρίπι στην πόλη έχει κέντρο τουρισμού και δημόσιες τουαλέτες, δηλαδή full. Οργανωμένοι προφανώς, εντάξει, έχουν τουρισμό φουλ. Αυτή είναι η πόλη της Γρουγιέρ. Ελπίζω να σας αρέσει. Ξενοδοχείο του Αγίου Γεωργίου. Νομίζω σε αυτό το εστιατόριο έχουν και μπαλκόνι από πίσω, γιατί ναι, από ό,τι βλέπω και έχει ωραία θέα. Λοιπόν, αυτό κάποιο εκκλησάκι που είχα στο κέντρο της πόλης το έχουν κάνει γκαλωρί, πουλάνε ζωγραφιές. Λίγο ασχολίαστο, με ξέρετε.
Λοιπόν, μπήκαμε, το εισιτήριο είναι 13 φράγκα, στα ευρώ υπολογίστε 14-15 κάπου εκεί. Να πούμε και λίγα πράγματα, τα έχουμε ετοιμάσει σήμερα. Λοιπόν, η Γρουγέ βρίσκεται σε ένα καταπράσινο τοπίο των προάλπεων του Φριμπούργ. Το Φριμπούργ το επισκεφτήκαμε την προηγούμενη φορά, έτσι. Λοιπόν, το κάστρο της, εδώ που είμεθα, είναι στο υψόμετρο 830 μέτρα. Ένα από τα πιο σημαντικά της Ελβετίας, κυριαρχεί επιβλητικά στην κορφή της μεσαιωνικής πόλης. Το όνομα Γρουγέρ προέρχεται προφανώς από το γερανό, στα γαλλικά γκρου, το πουλί. Γι' αυτό είναι και το θηρεός της πόλης, ένα πουλί. Απίστευτο, έτσι. Το οικόσημο της Γρουγέρ. Α, ναι, αυτό που είπα. Λοιπόν, τα διαβάζω, παιδιά, προφανώς. Αν και το κάστρο της Γρουγέρ εγκαταλέγεται από τα σημαντικότερα της γαλλόφωνης Ελβετίας, οι απαρχές της σύστασής του δεν ανοιχνεύονται πια με ασφάλεια. Τέλος πάντων, έχει... εσωτερική αυλή, έχει χαμός, παιδιά. Θα μπούμε μέσα, θα δούμε καλύτερα. Πω, απίστευτα. Απίστευτο, θεά. Και έχει και αεροδρομιάκι εδώ κοντά. Γιατί βλέπεις τέτοια ελικόπτερα, λέω, ελικοφόρα αεροπλάνα μικρά, να πετάνε. Και νομίζω ότι πέφτουνε, γιατί πάνε όλα προς τα εκεί. Σαν το κλεισάκι. Πάμε προς τα μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε με την εσωτερική αυλή. Το κεντρικό μέρος του οικίματος μετατράπηκε στα τέλη του 15ου αιώνα. Ο πύργος του κλιματοστασίου φέρει το οικόσημο Γρουγέρ σε σελ. Οι ξύλινοι εξώστες κατασκευάστηκαν στα 1586-87 σκηνή κυνηγιού του Φρανσίς Φουρέ. Οκ. Τώρα πάμε προς θολοσκεπής αίθουσα. Πάτε μου, κοιτάξτε. Τεράστια εδώ πέρα που το ζεσταίνει όλο και από τις δύο πλευρές. Era le Medieval. Πάμε με Age of Empire, γάμο. Είναι του 1500 εδώ πέρα όλα. Είμαστε η αίθουσα. Αίθουσα της Μπουργόνη, της Βουργονδίας, αίθουσα 5. Λοιπόν, 6 είναι ο διάδρομος, κοριντόρ. Ωραίο είναι, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ένα κομμένο χέρι που βρήκανε. Λεμάν κουπέ. Τώρα εντάξει, δεν μιλάμε για φρούριο, σκοτώμους και τέτοια. Εδώ πέρα ζούσαν ευγενείς. Καλά, αυτό πώς ξεχωρίζει το σύγχρονο έργο, έτσι. Πέρασε, λέει, σε πολλές οικογένειες. Αγαπάμε περουκίνη. Αυτά τότε για την εποχή ήταν. Μα ζούσε, δεις πως ζούσε ο Κοσμάκης. Καλά, εντάξει. Τι αίθουσα είμαστε εδώ. Μέχρι και ένα πυρικό καροτσάκι. Σε σαλόνι κορό. Το σαλόνι κορό φιλοξενεί δείγματα υψηλής δημιουργίας και αξιόλογων καλλιτεχνών ανταλλαγών. Από το 1852 ο Ντάνιελ Μποβί ζητά από τους καλλιτέχνες φίλους να ζωγραφίσουν πάνω στις μαρμαροκονίες. Απίστευτο. Πάμε. Αίθουσα των κομιτών. Κομίτων. Εδώ κοιμόταν. Μαλάκες, πρέπει να ήταν πάρα πολύ κοντοί όλοι τους. Καθόμαστε και βλέπουμε τις πανοπλίες και αυτά. Πώς τις φοράγανε αυτές τις πανοπλίες, ρε φίλε. Ο τύπος κοιμάται στο παιδικό μου κρεβάτι. Χωρίς πλάκα τώρα. 1,50. Ναι, τώρα πρέπει να μαζέψουμε τη σύγχρονη τέχνη. Κοιτάξτε τώρα, έτσι. Το πίσω είναι, ξέρω εγώ, 400 ετών, whatever. Κοιτάξτε, φτιαγμένο στο χέρι. Λεπτομέρειες όσο κοντά και αν πηγαίνω. Και αυτό είναι ένα έργο τέχνης. Συμβολίζει την τη φάση. Okay. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δωμάτιο 11, αίθουσα τέχνης του φανταστικού. Φαντασιακή απεικόνιση της πόλης και του κάστρου της Βρουγέ από σύγχρονους καλλιτέχνες. Μπαλκόνι με παναραμική θέα από στο γαλλικό κήπο και τις πρώτες προσάλπες του Φριβούργου. Okay. Α, είναι διάφορα παραμύθια που έχουν φτιάξει με... Yo quiero mi crepa.
Καταπληκτικό. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε στην αίθουσα τέχνης. Όχι, σαλόνι μουσικής, συγγνώμη. Μαρμαροκονίες και έπιπλα Louis Kent. Εκρεμές του Daniel Frank από τη Βέρνη. Πού το εκρεμές, να το. Γύρω στα 1760, πιανοφόρτε γάμα β μπρασός από τη Γενέβη, κατασκευάστηκε το 1735 για τον Franz Liszt. Πίνακες Jean-Baptiste Santer, η μάγια με το μαντίλι, γύρω στο 1700 Gottfried Loser, ο François Tombi de Castella και Σαν de Castella γύρω στα 1780. Οκ. Okay. Έχουν κρεμάσει αυτήν την αληθιότητα εκεί πέρα. Αίθουσα Φρουρέ, πάνω από το τζάκι ο Φρανσίς Φουρέ. Πάνω το τζάκι έχει έναν καθρέφτη. Και ο Ζιν, εικονογραφή, ναι, δεν έχει. Τέλος καλό, όλα καλά. Αυτό το έργο είναι χαρακτηριστικό. Καλά κρασιά. Παιδιά, έχετε ένα καθρέφτη πάνω το τζάκι. Τέλος καλό. Ή αυτή είναι η λυθιότητα εδώ πέρα. Μήπως θέλει να πει. Αίθουσα του κυνηγιού. Έπιπλα από το Φριμπούρ του 16ου και 8ου αιώνα, 18ου. Πίνακας ο Θαλμαπάτης με σύνεργα κυνηγιού γύρω στα 1600. Αυτή είναι η αίθουσα κυνηγιού. Εδώ κρεμάγανε τα τρόπαιά τους. Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δωμάτιο 15, το οποίο είναι με τα εικόσιμα, αν δεν κάνω λάθος, αίθουσα μπαρόκ, βιτρό με εικόσιμα, καστέλα, φλαμανδικά τοπία. Λοιπόν, και εδώ είμαστε η αίθουσα των υποτών. Ο διάκοσμος της αιθούσας που έδωσε και το όνομά της στην αίθουσα των υποτών φιλοτεχνήθηκε μεταξύ του 1852 και του 1862 από τον Αρνί Μπαρόν. Εκπνοήθηκε μέσα στο πνεύμα της συντήρησης του κάστρου βασισμένη πάνω στα προσχέδια του Ντανιέλ Μπροβί. Okay. Μια μπορντουά με τα εικόσιμα των τοποτηρητών του Φριβούργου, του Φριμπούργκ, είναι ακόμα ορατή στο άνοιγμα του πρώτου παραθύρου. Τι φάση. Τι είχε από πίσω, έτσι το ανοίξαμε.
Μέχρι στιγμής το πιο ωραίο δωμάτιο. Σε βαλιέρ, υποτί, υποτές, υποτών, υποτές. Έτσι ήταν στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι διασκεδάζαν, ζούσαν τη στιγμή. Τραπέζα τεράστια. Είναι δύο τραπέζια βασικά ενωμένα. Ξύλο απίστευτο. Λοιπόν, δεύτερος διάδρομος. Αλλά αυτό είναι μοντέρνο, έτσι. Αυτό είναι gothic. Μάλλον. Πάνω από την πλαϊνή πόρτα βρίσκεται το οικόσημο του οικόμη Ιωάννη του Β'. Αυτό. Ναι, πορτρέτα του Γκώστα αυτού. Οκ. Α, δεν είναι... Δεν είναι σύγχρονα, παλιά είναι. Πάμε από κάτω για αρχή, γιατί ανέβηκαν πιτσιρίκια πάνω. Μην πατάτε στο πράσινο, μ***γε και πάτησε. Ω μ***γε. Κι άλλες μ***γε. Μην πατάτε στο πράσινο, λέει, εδώ τα παιδιά. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε ο Χείρος και ο Γαλλικός Κήπος. Ο κήπος τον είδαμε πριν, τα τείχη και η ανατολική πύργη χτίστηκαν στα τέλη του 15ου αιώνα. Αυτοί οριοθετούν τον κήπο, ο οποίος δημιουργήθηκε το Μεσαίωνα. Ο σημερινός κήπος δομήθηκε στο πέρασμα του 20ου αιώνα από την οικογένεια Μπαλάντ. Χαρακτηρίζεται από το κλασικό παρτέρι που ονομάζεται Αλαφρανσέζ. Καλά, ναι, τώρα τείχος εδώ πέρα δεν είναι πολεμίστρα. Δεν γίνονταν όλες να τις πολεμήσεις από εδώ, ας πούμε. Τώρα θα μου πεις. Άμα δεν μπορούσε αυτό που μπροστά από το δρόμο, τα σκαρφάλωνε.
Από κάπου έπρεπε να έρθει και αυτός. Και θεωρητικά εδώ τελειώνει και το κάστρο. Βλέπετε είναι και το κημητήριο εκεί κάτω, δεν φαίνεται. Ναι. Αυτός είναι ο τελευταίος πύργος. Να, ναι, γιατί οι Βάνδαλοι υποτίθεται τους έρχονταν και από εδώ, οι Βάρβαροι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό είναι το κάστρο του Γρουγέρ. Ελπίζω να το ξενάγησα καλά. Βλέπετε εδώ είχε καταπακτή που κατέβαινε και έκλεινε. Πάμε προς τα έξω. Και μία άποψη του κάστρου από μακριά. Εκεί είναι ο καθεδρικός. Θα πάμε να τον δούμε. Έχει και το κημητήριο δίπλα του. Εκεί πρέπει να είναι το αεροδρόμιο. Είναι λίγο καπατζωμένο. Εκεί. Ή πίσω από το λόφο. Και εδώ θυμίζει λίγο χωριό. Πλαστική καρεκλίτσα. Εδώ πέρα μάλλον κάτι κάνουνε. Διοργανώνουν κουλουπού κουλουπού. Α, είναι και σπίτι εδώ, έτσι. Κάποιος τυχερός. Ναι, γιατί στην ουσία όλα αυτά τα χωριουδάκια είναι τώρα σαν να γίνει το χωριό σου, σκέψου στο βουνό. Τουριστική ατραξιόν και μεγάλη κιόλας. Καλός κακός, οι τουρίστες θα περνάνε και μέσα από τον κήπο σου, δίπλα από το σπίτι σου, οπότε έχει παντού τα μπελίτσες, πριβέ, πριβέ, πριβέ. Αυτός ο κήπος είναι πριβέ. Είτε αναγκαστικά, θέλοντας και μη. Πάμε προς τον καθεδρικό. Λοιπόν, φτάσαμε. Έχουμε εδώ πέρα μια παιδική χαρά και δίπλα την εκκλησία του Αγίου Θεοδούλου. Θεόδουλος. Οκ. Τώρα θα ρω, η παιδική χαρά είναι... Δεν έχει κάτι. Ναι, σαν παρκάκι είναι που παίζουν τα παιδάκια. Οκ, χαβαλέ έχει. Δεν έχει όμως κάτι να δούμε. Επιτρέπονται και τα ζωάκια, μαζεύει τα σκατάκια. Εδώ λέει ότι έχει και τους στάβλους. Αυτή θεωρητικά είναι η στάβλη ή ήτανε. Δεν υπάρχουν και πολλά άλογα. Αμπέλια εδώ βλέπω.
Και αυτό είναι το κημητήριο της πόλης. Προσεγμένο, καθαρό. Είναι μεγάλος ο ναός, έτσι. Κλειδωμένο από εδώ τουλάχιστον. Πρέπει να χτύπησα λίγο το κινητό, έκανα το σταυρό μου. Ωραίο είναι. Πω, πολύ προσεχμένο, παιδιά. Κλασικά το όργαν πάνω από την πύλη. Εδώ πρέπει να είναι το μαρτύριο του Ιησού. Σταύρωση, αποκαθήλωση, ανάσταση. Ξέρω μου φαίνεται. Κλασικά στο πάτωμα υπάρχουν τάφοι. Εδώ ξεκουράζεται το Juan Jean Joseph Follet. 1881 πέθανε. Και έχει κι άλλα, βλέπετε. Αυτή τη στιγμή εδώ μέσα δεν υπάρχει τίποτα και ακούγομαι μόνο εγώ. Ακούγεται η ανάσα μου. Ο θηρέος της πόλης για το Θεό και την πατρίδα. Πρώτα ο Άγιος, το γερανός γκρουέ, κάτι τέτοιο. Και είναι κατηφορικός ο ναός εδώ μεταξύ. Έχει μια κλίση. Ανοίγει και κλείνει αυτόματα. Σου λέει άμα κάτσεις... Μας μας γιέει. Σου λέει άμα κάτσεις μετά τις 8, σου λέει προσοχή, γιατί κλείνει, κλειδώνει.
Τέλος πάντων, πάμε προς τα κάτω. Όχι κάτω εδώ, προς το σταθμό, να δούμε πώς βρούμε το μια σοκολατερή που υπάρχει εκεί. Άμα αξίζει. Προς επίσκεψη. Οπότε παιδιά, πάνω που ήμασταν πριν ήταν η παλιά πόλη. Και αυτή είναι η καινούρια. Αν δεν κάνω λάθος. Ρουγκέρ πρέπει να είναι και εδώ. Ωραίο χωριουδάκι, ήσυχο. Δεν ξέρω το χειμώνα πως την παλεύουνε. Αν και δεν τους φοβάμαι αυτούς, έχουν συνηθίσει εκεί πάνω. Όπως την παλεύουν σε όλα τα χωριά πλέον. Netflix. Αυτό το τρένο με το ποδίο το οποίο θα φύγουμε. Δυστυχώς πρέπει να αλλάξουμε και τρένο. Δεν έχει απευθείας από Λοζάνη. Μας έκανε πολύ ωραία μέρα. Δυστυχώς δεν ήρθα πολύ πρωί γιατί κολυθιέργησα λίγο. Παρόλο που ξύπνησα νωρίς κανονικά. Άμα πιάσει το ρημάδι το κινητό. Και μας έπιασε λίγο η ζέστη και ο κόσμος. Γιατί προφανώς τα δύο πράγματα που θες να αποφύγεις είναι όταν ειδικά θες να κάνεις και βίντεο. Είναι ο κόσμος και η ζέστη. Η ζέστη γιατί λόγω του περπατάμε πολύ. Και ο κόσμος γιατί δεν σε αφήνει, ας πούμε. Τώρα λίγο τροχάδιν το βγάλαμε. Ειδικά μέσα στο κάστρο ήταν κάτι γκρουπ Ισπανών, μας ζαλίσανε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό για σήμερα, παιδιά. Τρέξαμε γιατί έφευγε το τρένο στην αποβάθρα, οπότε τρέξαμε να το προλάβουμε. Δεν είχε αποχαιρετιστήριο στο σταθμό. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Σε όποιον άρεσε, μια αρεσκία, μια εγγραφή, ένα καμπανάκι, ένα κόδωνα βασικά. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια χαρά.